Είναι μεγάλο πλήγμα και τα ζώα ήταν νεότατα, πρωτάρικα και όλα έγκυα. Σε ένα μήνα θα γίνουν σύνορα. Κάθε πρωί που ξυπνούσατε δεν ευχόσασταν μην είναι το κοπάδι μου, μην έχω κάτι. Πήγαινα μόνη μου. Τόσο καιρό πήγαινα μόνη μου. Μετά από το πρώτο κρούσμα έπαιρνα και το σύζυγο μαζί, γιατί φοβόμουν. Ήμασταν με το φόβο καθημερινά, πρωί, απόγευμα, έλεγχο τα ζώα, ένα προς ένα, σχολαστικό έλεγχο, μήπως υπάρχει κάποιο σημάδι, και όταν φεύγαμε λέγαμε είμαστε καθαροί αυτή τη στιγμή. Και ελπίζαμε και η επόμενη μέρα που θα ερχόταν να ήμασταν το ίδιο. Με τρεμάμενη φωνή και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η Ιουλία Μποζίνη, κτηνοτρόφος από το Δήμο Ορεστιάδας που έχασε 129 πρόβατα λόγω της ευλογιάς, περιγράφει στη Δέλτα Τηλεόραση όσα πέρασαν αυτή και ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα. Το κοπάδι της που βρισκόταν στον κάμπο της Κλισσούς ήταν ένα από τα 5 συνολικά που θανατώθηκαν στο Βόρειο Εύρο, καθώς ανιχνεύθηκε θετικό κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων. Ήμασταν σε άμεση επικοινωνία με την κτηνιατρική υπηρεσία της Ορεστιάδος από το πρώτο κρούσμα ακόμη. Μας είχαν ενημερώσει για την καραντίνα και την προσοχή που θα έπρεπε να έχουμε και τις απολυμάνσεις και όλα τα σχετικά. Μέσω Σαββατοκύριακο το προηγούμενο είχαμε έτσι μια υποψία ότι θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι. Είχαμε άμεση επικοινωνία με τον κτηνίατρο Μπαϊραμάκη Σωτήριο. Απευθείας βίντεο φωτογραφίες για το ζώο μας, το οποίο μας συμβούλεψε να το απομονώσουμε. Το απομονώσαμε όντως. Και μετά τη Δευτέρα που ήρθε για αιμοληψία και βιοψία, στείλαμε τα αποτελέσματα και μας βγήκαν θετικά. Όπως τονίζει η κτηνοτρόφος, όλα τα ζώα στο κοπάδι ήταν έτοιμα να γεννήσουν και το γεγονός αυτό κάνει το πλήγμα ακόμη μεγαλύτερο. Είναι μεγάλο πλήγμα και τα ζώα ήταν νεότατα, πρωτάρικα και όλα έγκυα. Σε ένα μήνα θα γίνουν σύνορα. Τι σας είπανε από εδώ και πέρα μετά τη θανάτωση, τι ακολουθεί? Περιμένουμε, είμαστε στη ζώνη επιτήρησης, θα έρθει η ζώνη προστασίας το χρονικό διάστημα των 2 μηνών και πιστεύουμε να βοηθήσει και ο καιρός να έρθουν τα κρύα για να ηρεμήσει η πανδημία αυτή. Ακριβώς. Και από το νέο έτος ας πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε το κοπάδι μας. Μεγάλο πλήγμα και το βλέπω και στα μάτια σας ότι δυσκολεύεστε πολύ. Είναι. Εγώ σαν κτηνοτρόφος, νέα κτηνοτρόφος, θα έπρεπε να αποζημιωθώ. Και για το αρνάκι που κυοφορούσανε, θα πούμε ένα, γιατί μπορεί να ήταν και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε μπορεί να ήταν, και η αποζημίωση του γάλακτος. Γιατί θεωρητικά εγώ αν δεν μπορέσω να ξαναχτίσω ένα κοπάδι, τι γάλα θα μπορέσω να παραδώσω, τι εισόδημα θα έχω στο σπίτι μου, γιατί από εκεί κρέμαμαι. Η οικογένεια της κτηνοτρόφου καλείται πλέον να ξεκινήσει, όπως λέει και η ίδια, από το μηδέν. Από το κράτος είχατε κάποια ενημέρωση για στήριξη, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Από το κράτος δεν έχουμε κάτι, μόνο από την κτηνιατρική υπηρεσία που μας έχουν ενημερώσει ότι κάποια ενδεικτικά ποσά τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Είμαστε σε αναμονή. Το οι τιμές που ακούγονται για την αποζημίωση του κεφάλαιου του ζώου είναι από 6 μηνών έως 3 ετών του ζώου στα 100 ευρώ. Από 3 χρονών έως 5 χρονών στα 80 ευρώ και από 5 χρονών και άνω είναι στα 60 ευρώ. Το οποίο αυτό για μένα, αποκλειστικά για μένα, είναι καταστροφή, γιατί ούτε το 1 τέταρτο καλύπτεται του ζωικού μου κεφαλαίου. Έστω το ένα ζώο κοστολογείται 300-400 ευρώ. Πώς θα ξαναχτίσεις όλο αυτό που έχασες? Με υπομονή και σιγά σιγά. Ήταν τα μόνα ζώα που είχατε ή έχετε και άλλα ζώα? Όχι, ήταν τα μόνα ζώα. Ξεκινήσαμε από 10-20 προβατάκια και τα φτάσαμε στα 129. Άρα τώρα πάλι από την αρχή. Πάλι και... από την αρχή. Όλο αυτό μας πήρε ένα διάστημα 6-7 ετών, το να χτίσουμε όλο αυτό το κοπάδι.
Και τώρα ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Παρά τα όσα έχουν περάσει αυτοί και ο σύζυγός της, η Ιουλία βρίσκει το κουράγιο να ευχαριστήσει τους υπαλλήλους της κτηνιατρικής υπηρεσίας που στάθηκαν στο πλευρό τους σε όλο αυτό το Γολγοθά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το κτηνιατρικό τμήμα της Ορεστιάδος, τον κύριο Μπαϊραμάκη Σωτήριο, που ήταν δίπλα μας, την Τζεμπαζίδου Ελένη, που επίσης ήταν δίπλα μας, και το Μίνι Παναγιώτη. Ήμασταν δυνατή ομάδα. Και θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι και θα είμαστε καλύτερα. Να μην ζήσει κανείς ό,τι ζήσαμε, λέει η κτηνοτρόφος μέσα από την ψυχή της. Θέλω να ελπίζω να σταματήσει εδώ πέρα, να μην ζήσει κάποιος άλλος αυτό που ζήσαμε, τα 5 κοπάδια που είμαστε εδώ, και κανένας γενικότερα σε όλη την Ελλάδα να μην ζήσει τίποτα τέτοιο. Γιατί πονάει πολύ. Συνολικά περίπου 800 ζώα έχουν θανατωθεί στο Δήμο Ορεστιάδας, ενώ ο κύκλος της ζωονόσου δεν έχει κλείσει. Την ίδια ώρα υποστελεχωμένη είναι η κτηνιατρική υπηρεσία. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στην αρχή. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι συγκρατημένα, αλλά είναι μια ασθένεια η οποία τίνει να εμφανίζεται, γιατί ο ιός είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον και ζει αρκετούς μήνες. Αυτό που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε μια εστία, καθορίζουμε ζώνες προστασίας και επιτήρησης στα 3 και στα 10 χιλιόμετρα. Κατά το δυνατό προσπαθούμε, αν δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μόνιμος, μέχρι τώρα ήμουν ένας συνέντρος εδώ με σφαγή, όπως βλέπετε από πίσω, τρεις φορές τη βδομάδα. Παρ' όλα αυτά, με τα συνεργεία και με συναδέλφους που έρχονται, ελέγχουμε κατά το δυνατόν τις περισσότερες εκτροφές. Δηλαδή, τώρα οι ζώνες επιτήρησης που έχουμε πριν στα 10 χιλιόμετρα, όλες οι εκτροφές έχουν ελεγχθεί μια φορά τουλάχιστον και πάμε τώρα για δεύτερη φορά, για δεύτερο κύκλο. Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στο κομμάτι της πρόληψης στο Δήμο Ορεστιάδας παραμένει χωρίς προσωπικό. Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα είναι πλήρες σε ιατρικό εξοπλισμό, όμως δεν υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για να τεθεί σε λειτουργία. Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία του επίσκεψη στον Εύρο στα τέλη Αυγούστου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας είχε ανακοινώσει πως θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ΕΛΓΟ Δήμητρα για την ενίσχυση του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα. Το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων ουσιαστικά ιδρύθηκε για αυτόν τον λόγο, έτσι ώστε να υπάρχει περιφερειακά εκτός του κέντρου, ας πούμε, ένα κέντρο στο οποίο θα μπορούσε να γίνει η διάγνωση, να γίνει ταχύτατα. Δεν λειτουργήσε ποτέ έτσι, δεν στελεχώθηκε. Προφανώς υπήρχαν κάποιες δυσκολίες για να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια στεγάζει και στέγασε οι υποδομές του, ένα μεγάλο μέρος των υποδομών στεγάζει το τμήμα κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Το χρησιμοποιούμε. Είμαστε, όπως είναι γνωστό, το ξέρετε και εσείς, μια υποστελεχωμένη υπηρεσία. Τώρα περιμένουμε κάποια άτομα, είτε συμβασιούχοι είτε μόνιμοι κτηνίατροι, να έρθουν και να βοηθήσουν το έργο μας. Στο έργο αυτό μας βοηθάνε όλοι οι κτηνίατροι της περιφέρειας. Είχαμε πριν από 2 εβδομάδες, όταν είχαμε τα πρώτα κρούσματα, συνεργεία από Δράπα και από Ξάδη που βοήθησαν. Όπως αντίστοιχα, συνεργεία από άλλες περιφέρειες βοήθησαν ιδιαίτερα για τον Νότιο Εύρο. Βοηθάει ένας τον άλλον και θα κάνουμε ό,τι δυνατόν έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά αυτή την επιζώτια της ευλογίας.